και βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Είναι ρυθμός που γίνει πάντα μέσα απ' την καρδιά και σε κουνάει δυνατά δεξιά και αριστερά μισό λεπτό. Στο πάθος βλέπω κάτι καθό. Είναι θεά, νομίζω ότι πάμε τρελαθώ. Έχει πολλά που θα με κάνουν να ερωτευτώ. Από ψημή τα πλημμυρίζει μουσική και ποτό. Είμαι νωρίς ακόμα, τώρα αρχίζει το πάτη και στο μυαλό μου τώρα. Έχω εσένα στη λάθη, όλη δική μου λένε. Μην κοιτάς κανένα, έχω γονίσει μαζί σου. Τέλει το πράσινο μάτι στο μόνο πίνεις δυο βουλές. Ξέρα ήρθε η ώρα, μόνο μου άσε τις τροπές. Έχω πάρει μια φορά, σε θέλω τώρα με θες. Ας το μάθω η χώρα, σε με νοιάζει τι λες. Εγώ σε θέλω εδώ και τώρα, πάμε τώρα. Λοιπόν, Κατερινάκη, σε καλωσορίζουμε που αλλού στο πατήρι. Καλώς ήρθα λοιπόν και εγώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη ακόμα μια φορά. Πώς αισθάνεσαι όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη? Αισθάνομαι πολύ ωραία, Βρετάσο μου. Αισθάνομαι ότι είμαι στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου, στα μέρη που μεγάλωσα, στα μέρη που έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές. Έχω πολλές αναμνήσεις και οικογενειακές στιγμές, έτσι, που δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό. Θέλω να βλέπω χέρια ψηλά, πάμε παιδιά, χορεύουν όλοι όπως παλιά. Πάμε μπροστά, στηρίζουμε τη φάση απλά. Θέλω τα χέρια να πηγούνε δεξιά και αριστερά. Και τέλεια, 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 όλα πάντα. Το τραγούδι είναι στάνω στα σχέδια. Το τραγούδι προέκυψε. Μου έκανα την πρόταση η Χέβεν και ο κύριος Πουνέντης μαζί με τον κύριο Καλημέρη. Το τραγούδι μου άρεσε και δέχτηκα. Στην αρχή δεν ήμουν πολύ σίγουρη αν ήθελα να το κάνω ή όχι. Το σκεφτόμουν, λέω τώρα τι θα πούν. Αλλά πολλές φορές αν σκέφτεσαι συνέχεια τι θα πούν οι άλλοι, δεν κάνεις τίποτα. Και επειδή μου άρεσε το τραγούδι, το άκουσα, γνώρισα και τον Κωνσταντίνο, το συμπάθησα πάρα πολύ. Είπα να το κάνω. Εσύ τι λες, καλά έκανα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σου μιλάω. Στο βίντεο κλιπ το έχεις δει. Ξέρεις ποιον είχα σκηνοθέτη, τον Κώστα Καπετανίδη φυσικά. Δεν τον αποχωρήσαμε ποτέ, ποτέ. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας ο Καπετανίδης είναι από σαν... βέβαια, που έχουμε... Τεχνικό. Έχουμε κάνει το τακίμι, το θεσσαλονικίστικο. Ξέρεις εσύ τώρα πώς τα βρίσκουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω πως σε καίει και δεν είσαι καλά. Είσαι ακόμα, είσαι πίσω και υφύρουνα. Έχω τους φίλους μου, έχω το είναι μου. Απλά κρατάς το δίσκο στο ποτήρι μου. Βλέπεις οράματα, βλέπω κατάματα. Μάθε πως είναι απλά τα πράγματα. Είπες για μένα, χωρίς να σε έχω βουλάξει, δεν έχω φρένα. Έχεις ήδη το αμάξι, έκανες λάθος πάνω στην τρέλα σου. Τώρα με γουστάρει η κοπέλα σου. Μιλάς πολύ και με χιλιάζεις αλάβα. Έλα στο πάρτι, όλοι φέρνουν το λάβα σαν τον καφέ μου. Σε πίνω και σκέτο σαν φυσαρέστο. Τώρα βρες το και μέσω, πες το. Αυτό που έχεις να μπορείς, πες το. Είναι η ώρα της ζημής. Λοιπόν, Ελλάδα, σε καλωσορίζουμε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφα εδώ στο ΚΑΚΑ. Σήμερα θα το κάψουμε, έτσι. Αυτό το κάψουμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια Κατερίνα Στικούδη. Και θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με την Κατερίνα. Ναι. Είναι απλά. Η συνεργασία προέκυψε μέσω της δισκογραφικής εταιρείας μου, της Heaven, και του κυρίου Μάκη Πουνέντη, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σημαδέψει πλέον τη δουλειά μας. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και τον ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, μέσω του κύριου Κώστα Καλημέρη και του Δημήτρη του Χωριανόπουλου, τον Σιριάλ, ο οποίος είναι και ο παραγωγός μου. Από εκεί προέκυψε η συνεργασία, τσακάραμε τη φωνή, τσακάραμε το όλο πακέτο που έχει η Κατερίνα και πιστέψαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πολύ δεδομένο, αν θέλεις. Και είπαμε, we gonna do it. Και το κάναμε. Και δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Λάβε, εκπροσωπείς ένα είδος μουσικής το οποίο έχει πέρασει αυτή τη στιγμή πολύ στην νεολαία. Δεν ξέρουμε αν σε 4 ή σε 5 χρόνια ακούγεται αυτό το είδος μουσικής. Έχω την εντύπωση, είναι πολύ καλή η ερώτησή σου και πιστεύω πολύ, έχω την εντύπωση ότι αν δεις πριν από 10 χρόνια που έχει ξεκινήσει τέλος πάντων η όλη κατάσταση περίπου, δεν υπήρχε τέτοιο μεγάλο κοινό. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μόδα, γιατί εμείς το ίδιο πράγμα κάνουμε, είδα αυτό που κάναμε πριν από 10 χρόνια και τώρα είναι το ίδιο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μια μόδα, η οποία εξελίσσεται συνέχεια, δεδομένου ότι το 50 και 60% αυτή τη στιγμή στην IFPI είναι hip hop, θεωρώ πως σε 5-10 χρόνια θα είναι καλύτερα και όχι χειρότερα. Έτσι πιστεύω. Πώς κρίνεις ότι πάρα πολύ μεγάλη καλλιτέχνη εντός εισαγωγικών, μέσα σε ένα CD το οποίο κάνουν, υπάρχει πάντα ένα τραγούδι τώρα τελευταία, είναι κάποιο ράπερ ή ξέρω εγώ, ακούζουμε τα hip hop. Πώς το. Μιλάς για Έλληνες ή για. Για Έλληνες πάντα.
Έχω την εντύπωση, γιατί έχουμε και φωνάρες στην Ελλάδα, καλός ή κακός, έχω την εντύπωση ότι βλέπουν την ποιότητα της μουσικής. Βλέπουν το σύνολο της παραγωγής. Γιατί, κακά τα ψέματα, μια καλή παραγωγή hip-hop, όλοι το γουστάρουν αυτό. Εμείς, παράδειγμα, για το κομμάτι το τώρα, εγώ δούλεψα όλο το καλοκαίρι, δεν πήγα πουθενά, δεν πήγα διακοπές. Έπρεπε να κάνουμε μια καλή παραγωγή, όλοι αυτοί που κάνατε μουσική. Ο Διονύσος Σταματόπουλος, ο Δημήτρης ο Funky Fly, ο Σταματίου γνωστός από τις παραγωγές του και ο Σίδερος ο Κιλούδης. Τι θέλω να πω πάνω στην ερώτησή σου. Πιστεύω ότι αυτό τίνει να είναι ότι γίνεται καλή δουλειά στο hip hop. Αυτό. Θέλω να βγω με γυναίκες. Μπορείς απόψε να βγεις όλες τις τσούλες της γης και σπροστά δυνατά για νέους ενωτές. Ακούς κορίτσια σωστά για να χαρήγει μαμά στην πυρά, με τις τελευταίες.